Τα όπλα και ένωσης ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που θα νομιμοποιεί τη χρήση τους εκτοξεύουν βλήματα όμοια με βέλος και προκαλούν προσωρινή παράλυση σε πρόσωπο που δέχεται το χτύπημα. Το συγκεκριμένο όπλο δύναται να χρησιμοποιείται από την αστυνομία, το στρατό, το τμήμα φυλακών και την υπηρεσία θύρας. Θα απαγορεύεται η μεταφορά αεροβόλου πιστολιού περιστρόφου χωρίς άδεια. Θα ρυθμίζεται η κατοχή και η μεταφορά αεροβόλων όπλων και όπλων χρωματοσφαίρισης. Αυστηρότερα κριτήρια αδειοδότησης οπλοπόλη. Το νομοσχέδιο θα τεθεί σύντομα κάτω από το μικροσκόπιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει αυτόματη στέρηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου όσων καταδικάζονται για βία στην οικογένεια.